Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Γιώργο, και σε εσάς και σε όλους τους συνοπαδούς μας. Κατευθείαν σε θυμήθηκα σήμερα το πρωί, γιατί το θυμάμαι σαν χθες που τα λέγαμε εδώ στην εκπομπή για εκείνη την προσπάθεια που κάνατε, δεν θυμάμαι τώρα πόσους μήνες πριν ήτανε, με ανακοινώσεις που είχαν βγει. Αυτό ήταν πριν την ανάληψη της ομάδας. Πριν την ανάληψη. Ναι, ήταν η Επιτροπή Σωτηρίας. Ήταν ο Παπαθανασάκης και προσπαθούσαμε να βρούμε τρόπο μέχρι και αγοραστής της ΠΑΕ Ηρακλής του Παπαθανασάκη έφτασε εγώ, ο Γιώργος και ο Κώστας Ιωακημίδης και ο Λάκης ο Παπαϊωάν. Ναι, ναι. Άρα ήταν στην Επιτροπή Σωτηρίας, έτσι καλά θυμάμαι. Μπράβο, δεν ήμασταν η Επιτροπή Σωτηρίας. Μάλιστα. Και υπήρξε νομίζω και συνεργασία με το ΓΣ, είχαν βγει και από κοινού ανακοινώσεις, είχαν βγει και ξεχωριστά ανακοινώσεις για το θέμα να πάει και στην Ευρώπη κτλ. Εκείνο από πλευρά σας ήταν και για τους δύο υποβιβασμούς ή μόνο για του 17? Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι δύο υποβιβασμοί, παρόλο που είχαν το ίδιο θύμα, ναι, λέγεται Ηρακλής, είναι διαφορετικές. Δύο τελείως διαφορετικές περιπτώσεις. Ναι. Και οι δύο έχουν σύνδεση μεταξύ τους, αλλά είναι ξεχωριστές. Δηλαδή, τόσο καιρό πριν όταν προσπαθήσαμε αυτή την προσπάθεια, δεν υπήρχαν δικαστικές αποφάσεις. Το οποίο, σε αυτή την κίνηση την οποία θέλαμε να κάνουμε τότε, δεν είχαμε όλες οι ενδείξεις, ήταν αυτό που λέμε, ότι αυτό που λέγαμε ήταν αυτό, όχι ότι ήμασταν γραφικοί, αλλά ήταν η πραγματικότητα. Σωστά. Άλλοι μας λέγανε γραφικούς, ναι, σωστά. Και εμάς μας λέγανε γραφικούς. Και μέσα από την οικογένεια, δηλαδή, σε κάποια φάση μπορεί να είχαμε γίνει και λίγο μας να μας είχαν. Αλλά το χθεσινό είναι ένα όπλο πλέον, έτσι. Ωραία. Πλέον, λοιπόν, από τη στιγμή που υπάρχει μια δικαστική απόφαση, η οποία μάλιστα έχει βγει από ελληνικό δικαστήριο, δίνει σε δύο κατευθύνσεις για την περίπτωση του 2011 να κινηθεί είτε νομικά σε επίπεδο ΕΠΟ επιτροπών και οτιδήποτε άλλο και σε φυσικά πρόσωπα. Βέβαια, η μία είναι η ΠΑΕ του κυρίου Ρέμου, ο οποίος αυτός ήταν ο μεγαλομέτοχος όταν ο Ηρακλής υποβιβάστηκε το 2011 και αθωώθηκε μάλλον γι' αυτό, οπότε ο ίδιος λόγω της καταστροφής της εταιρείας στην οποία είχε τις μετοχές και λόγω όλων αυτών των πραγμάτων των οποίων έγιναν σε εκείνη την ΠΑΕ, έχει δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση. Μαζί με αυτόν όμως υπήρχε και ένας δεύτερος εμπλεκόμενος, ο οποίος μας ενδιαφέρει και είναι ο ΓΣ Ηρακλής. Ο ΓΣ λοιπόν Ηρακλής αναγκάστηκε να διαλύσει το ποδοσφαιρικό τμήμα, οπότε στην ουσία να απελέσει ένα ποσό του 10% που δικαιούταν νομίμως από την ΠΑΕ. Σωστά. Βεβαίως. Έφυγαν οι εποπτείες των ακαδημιών, οπότε μιλάμε για άλλα έσοδα, τα οποία και αυτά θα μπορούσε να τα διαχειριστούν. Περιουσιακά στοιχεία, ποδοσφαιριστές μέλλοντος κτλ. Κτλ. Παιδάκια, καταστράφηκαν αυτό, από την Α πήγε στη Δέλτα και αναγκάστηκε να κάνει αυτό που έγινε τότε με τις εικόνες. Ο ΓΣ λοιπόν Ηρακλής πλέον με τη δικαστική απόφαση μπορεί να διεκδικήσει πράγματα, μπορεί να ασκήσει αγωγές σε φυσικά πρόσωπα και γνωρίζουμε τα φυσικά πρόσωπα ποια είναι, είτε λέγεται κύριος Κουρίδης, είτε λέγεται κύριος Δημητρίου, είτε λέγεται κύριος οπουδήποτε. Πιλάβιος και τα λοιπά. Εγώ μα γνωρίζω κύριε Κουρίδη, αυτός είναι ο πρώτος. Συγγνώμη, τον ξέχασα και έκανα λάθος απλά. Η σειρά είναι Πιλάβιος Κουρίδης Δημητρίου, αυτή είναι η σειρά. Κι άλλοι είναι, απλά είναι τα τρία βαριά ονόματα, ναι. Είναι δεδομένα, αυτή είναι, όχι, και το νομικό σύμβολο του Super League, περίμενε, δεν είναι έτσι. Και από εκεί, θα πιάσει. Ναι, για την ΕΠΟ είπα αυτούς τους τρεις, ναι, για την ΕΠΟ. Ναι, μπορεί να κάνει. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα τα οποία ο Γυμναστικός Σύλλογος έχει μετά από πολλά χρόνια τη χαρά, και δεν το λέω για να πω, ξέρεις κάτι. Θεωρώ ότι έχει μια διοίκηση η οποία προσπαθεί να κάνει πολύ καλά πράγματα και υπάρχουν παιδιά τα οποία μπορούν. Έχουν πλέον τα όπλα και μπορούν να διεκδικήσουν πράγματα. Οι ίδιοι θα πρέπει να καθίσουν κάτω, να το συζητήσουν σε ό,τι χρειαστεί από μέσα. Εμείς είχαμε πάει και στην Επιτροπή Διοντολογίας, είχαμε στείλει και στην UEFA ένα υπόμνημα. Μπορεί να ξαναγίνει ξανά. Και ας μην ξεχνάμε ότι. Και πλέον μπορεί στην UEFA, Νίκο, συγγνώμη, σε διακόπτω, να γίνει και με την απόφαση του ελληνικού δικαστηρίου που έχουμε από χθες στα χέρια μας, έτσι. Ακριβώς, μα δεν εδώ είναι πέρα πολύ δυνατό χαρτί τώρα. Στην αγωγή επίσης, γιατί τους ξεχνάμε, στους δύο δικηγόρους που ήταν μαζί με τον δικαστή που μας αθώωσε το 2011, γιατί η απόφαση δεν ήταν 3-0, ο κατοταγωγός. Τον αεροπαγίτη λες, βέβαια. Ο αεροπαγίτης μας δικαίωσε και οι άλλοι δυο ήταν αυτοί που φωτίσανε. Το 2-1 το περίφημο, ναι. Μπράβο, γι' αυτό λοιπόν, εκτός από αυτό μπορούμε να κινηθούμε νομικά, μπορούμε να ζητήσουμε διαφυγόντα κέρδη. Υπάρχουν πράγματα τα
οποία ο Ηρακλής πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Αλλά λες μόνο ο Γάμα Σίγμα και κανένας άλλος, έτσι, όσον αφορά τον Ηρακλή. Το 2011 είναι ξεκάθαρο. Υπήρχαν δύο τεράστιοι χαμένοι εκείνη την εποχή. Ο ένας ήταν ο μεγαλομέτοχος και ο άλλος ήταν ο Γάμα Σίγμα Ηρακλής. Αυτό είναι το 2011. Το 2017 μπορεί να διεκδικήσει το ιδρυτικό σωματείο και ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ. Αυτές είναι οι δύο ξεχωριστές. Βεβαίως το θύμα είναι ο Ηρακλής. Και θα πρέπει να βγει ο Ηρακλής μπροστά σε αυτό το κομμάτι και να διεκδικήσει μέχρι και την τελευταία δεκάρα που τον οφείλεται. Δεν κοστάει σε κανένα, του κοστά τα πάντα. Ο τωρινός μεγαλομέτοχος μπορεί να κυνηγήσει το θέμα του 17. Ο τωρινός μεγαλομέτοχος θα πρέπει να κλείσει τις δικές του υποθέσεις και να αφήσει τη... Καλά, ναι. Θα πάμε και σε αυτό. Θα πάμε και σε αυτό. Άκουσε με. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή ο λόγος που έκανα πάνω από 7 μήνες για να βγω πλην από τη βράβευση στην ΕΠΣ Μακεδονίας που είπα δύο κουβέντες γιατί βράβευσα τον κύριο Αντωνιάδη, ήταν ο δρόμος της σιωπής. Πολλοί μας έχουν κατηγορήσει γιατί δεν βγαίνουμε να μιλήσουμε, γιατί είναι αυτό. Εμείς μιλήσαμε κοντά στα 3 χρόνια. Η δικιά μου λέει φωνή θεωρώ ότι ίσως έγινε και βαρετή. Για να μην πω ότι σε πολλούς μπορεί να έχει γίνει και εκνευριστική το να ακούνε συνέχεια τα ίδια πράγματα. Και ο λόγος που σταματήσαμε να μιλάμε εμείς ήταν γιατί την ημέρα που παραδώσαμε την ΠΑΕ στο νέο μεγαλομέτωχο πάψαμε να έχουμε και οποιαδήποτε σχέση με την ΠΑΕ αυτήν. Οπότε τα έργα μας και τα λόγια μας ήταν αυτά που μείναμε, αυτό το οποίο καταφέραμε με όλο τον Ηρακλή μαζί, είτε λέγεται κόσμος, είτε λέγεται γάμα σίγμα, είτε λέγεται όλοι μαζί αυτό που καταφέραμε πέρυσι, είναι μια τεράστια επιτυχία και πιστώνεται πραγματικά σε όλους μας. Απλά πλέον η δικιά μας η φωνή ήταν η φωνή του χθες και αυτός που θα έπρεπε να μιλάει είναι η φωνή του σήμερα. Η οποία όμως φωνή του σήμερα, αν με ρωτήσετε εμένα, ναι, που είχα μια πιο στενή σχέση, όχι με τον μεγαλομέτωχο, αλλά όλα αυτά τα τελευταία χρόνια με τον Ηρακλή, δεν έχω καταλάβει ακόμα για ποιον λόγο έχει έρθει στον Ηρακλή. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ποιο είναι το πλάνο του. Για μένα, λοιπόν, ο συγκεκριμένος θα πρέπει να φροντίσει να κάνει αυτό που είπε ως πράξη. Να κλείσει τη χρήση του χωρίς να δημιουργήσει προβλήματα. Μα ήδη τα προβλήματα πλησιάζουν και οι βαθμοί θα αρχίζουν να αφαιρούνται σιγά σιγά. Άκουσα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Για να κλείσουμε το θέμα ένα-ένα και άμα θες μετά να πάμε ναι, στο ναι, ναι, ναι. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία αυτή τη στιγμή να βγει ο Γάμα Σίγμα επιθετικά, αφού πρώτα βεβαίως οι άνθρωποι οι οποίοι το διοικούν καθίσουν και συζητήσουν και βρουν τους τρόπους και τις παραμέτρους, γιατί πλέον έχουν αλλάξει τα δεδομένα από τότε που ήμασταν εμείς και είναι φυσιολογικό γιατί πλέον υπάρχει δικαστική απόφαση, υπάρχει τετελεσμένο. Σωστά. Δεν υπήρχε αυτό με εμάς. Εμάς ήταν η μαρτυρία, η εικασία, η ένδειξη, αυτό. Εδώ πέρα το 17 δεν υπήρχε νομοθεσία και ανακαλύψανε... Δεν είχε μπει στον ΚΑΠ ποτέ, ναι. Με τι να συζητάμε τώρα. Πρόσθετες παρεμβάσεις κάναμε, πήγαν... Δυστυχώς όμως σου είπα, είχαμε το πρόβλημα. Το λάθος είναι ότι δεν μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Αυτό είναι το κακό. Για τον ΚΑΠ, τώρα μου το θύμισες, για να το θυμίσουμε ξανά και στον κόσμο. Καταρχήν να σας πω κάτι, για να σας πω και λέω, Γιώργο, ποιο ΚΑΠ. Για ποιο ποδόσφαιρο μιλάμε. Καλά, εννοείται, εννοείται, αλλά πάνω τότε που πηγαίνατε ως ως Επιτροπή Σωτηρίας. Το γραμμένο με μαύρα γράμματα ήταν. Το ξέρω. Και όλοι το ξέρουν. Να πάρουν την υπογραφή του σπίτι. Εκεί θέλω να σε πάω. Εκεί θέλω να σε πάω. Πέρυσι, πρόπερσι, συγγνώμη, ως Επιτροπή Σωτηρίας που κατεβαίνατε και εσύ και οι υπόλοιποι σχεδόν κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα, μην πω, για να συναντιέστε με τον Βασιλιάδη και όχι μόνο, σας έλεγε, αν θυμάμαι καλά, ότι εγώ δεν μπορώ να παρέμβω γιατί υπάρχει το αυτοδιοίκητο, σωστά. Βεβαίως. Φέτος που θέλει, όχι θέλει, χθες πήρε και το OK της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ για την αναδιάρθρωση. Την επιβάλλει ναι. Με τα λεφτά του κράτους και του Κοσμάκη, ξεχνώντας ότι υπάρχει αυτοδιοίκητο. Σωστά. Βεβαίως. Δεν άκουσε με, Γιώργο, μιλάμε τι για να συζητάμε τώρα. Γι' αυτό σου λέω για ποιο ποδόσφαιρο μιλάμε. Δυστυχώς όμως. Τότε δεν μπορούσε γιατί υπήρχε το αυτοδιοίκητο. Τώρα δεν υπάρχει το αυτοδιοίκητο και πάει να κάνει αναδιάρθρωση. Άμα έχεις τα λεφτά στο χέρι να ξέρεις... Και τα σκορπάς και δίνεις υποσχέσεις όλες τις ομάδες. Αλλά να πω κάτι.
Ναι, αυτό που θες. Είπε ο Γιαννάκης ο Παπαδόπουλος. Σήμερα. Ότι... Γιατί ο Γιαννάκης ο Παπαδόπουλος, αν καταλάβουν κάποιοι για ποιον λόγο είπε αυτά που είπε, ίσως καταλάβουν και πολλά. Δυστυχώς θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Ηρακλής δεν χρειάζεται έναν πρόεδρο με πάρα πολλά λεφτά. Χρειάζεται έναν πρόεδρο με πολύ μεγάλη καρδιά. Και με αλήθειες. Χρειάζεται έναν Ατματζίδη, χρειάζεται ένα Τσιλόπουλο ή χρειαζόταν ένα Περτσινίδη. Άνθρωπους που είναι μπέσα. Όχι αυτό που έχουμε καταφέρει εμείς. Θέλει, και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Πέρσι ο Ηρακλής δεν ήταν πλούσιος. Αλλά ήταν Ηρακλής. Πέρσι ο Ηρακλής δεν ήταν μέσα έξω ό,τι χρειαζόταν αυτό που γίνεται για να μπορεί να παίρνει το ποτάσμα κάθε χρόνο κάποιος. Το πήρε γιατί ήταν ο Ηρακλής όμως. Δυστυχώς αυτόν τον Ηρακλή τον αποδομήσανε. Τον δημιουργήσανε εχθρούς. Βγάλανε ανθρώπους στο περιθώριο και καλά κάνανε. Ξαναλέω, αυτό είναι η μοίρα της προηγούμενης διοίκησης με την επόμενη. Η επόμενη για να μπορέσει να πετύχει πρέπει να μειώσει το έργο της προηγούμενης. Είναι το ίδιο πράγμα που ζούμε πολιτικά στην Ελλάδα κάθε φορά που αλλάζει η κυβέρνηση. Δυστυχώς πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν όλοι μας ότι ο Ηρακλής δεν πρέπει αυτή τη στιγμή ούτε να μην ψημερεί ούτε να στεναχωριέται. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει ο Ηρακλής να λειτουργήσει με λογική για να γλιτώσει τα χειρότερα για φέτος και να οργανώσει αυτό που πρέπει να οργανωθεί για να κάνει του χρόνου αυτό που πρέπει να κάνει. Απλά, οι άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι έχουν τις τύχες της ομάδας αυτή τη στιγμή έχουν το καρπούζι και το μαχαίρι. Αυτοί λοιπόν πρέπει να δώσουν τη λύση, γιατί όταν πέρσι υπήρχε πρόβλημα, τη λύση την δίναμε εμείς. Δεν πηγαίναμε αλλού. Δεν ζητούσαμε από αλλού να κάνουν αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε εμείς. Και δεν ήταν εύκολη η φετινή ή η περσινή χρονιά, όπως πολλοί νομίζουνε, άλλαξε λέει η κατηγορία, ξέρεις τι. Ποια κατηγορία, παίκτες δεν είχες. Ποια κατηγορία. Όχι, δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε καθόλου. Ποια κατηγορία, γήπεδο δεν είχες να προπονηθείς. Ποια κατηγορία. Θέλω να, να ρωτήσω κάτι όσον αφορά τις σχέσεις, αν υπήρχαν, αν υπάρχουν, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ξέρω, αλλά καλύτερα να μας το πεις εσύ. Του ιδρυτικού σωματείου, στο οποίο και ήσουν και πρόεδρος, με την παέρα κλής του Τόμ Παπαδόπουλου. Του Καραντώνη, του Θοδωρίδη κτλ. Κτλ. Αν και ο Θοδωρίδης δεν έχει θεσμικό ρόλο στην ΠΑΕ. Υπήρχαν. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπήρχε πίεση από το ιδρυτικό σωματείο να πάρουν τηλέφωνο, να έρθουν στην ΠΑΕ και να πούν «Τόμ, τι κάνεις, μας ρίχνεις, τι είναι αυτά». Υπήρχε ένα τέτοιο, υπάρχει ένα τέτοιο. Άκουσέ με, επειδή θέλω να είμαι διακριτικός και θέλω να είμαι και απόλυτα σωστός. Ναι. Από τον Οκτώβριο και έπειτα, όταν και έγιναν οι εκλογές, εγώ δεν είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, του Ερασιτέχνη, του Ιδρυτικού Σωματείου. Ναι. Σε αυτή λοιπόν την ερώτηση την οποία μου κάνεις, ποια είναι η στάση παρόλο που γνωρίζω, θεωρώ πρέπει να απαντήσει ο κύριος Ποντίκης. Εντάξει, εντάξει. Ακριβώς. Okay, γιατί okay. Δεν θέλω να προκαταβάλω σεβαστώ. Με τα λόγια μου. Θα ρωτήσω όμως τον μικρομέτοχο Νίκο Βαθιάδη. Ο Νίκος λοιπόν, ο οποίος μαζί με άλλους 6 μικρομέτοχους το καλοκαίρι, τους μετόχους, τους 13 που πήραν οι 13 μέτοχοι, okay. Και πήρανε τις μετοχές και γι' αυτό κατηγορηθήκαμε, γιατί αυτό σου λέω, δημιουργήσανε εχθρούς κάποιοι συγκεκριμένοι εναντίον της παλιάς διοίκησης και όταν ήρθε ο συγκεκριμένος νόμιζε ότι έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι τους κάβουν το λάκκο. Βεβαίως, με τα πεπραγμένα του τη φετινή χρονιά είναι, θεωρώ ότι θα ήταν αδύνατο η συνύπαρξή μας. Γιατί εγώ ας πούμε δεν μπορώ να δεχτώ ποτέ να βρίσκομαι σε μια διοίκηση από οποιαδήποτε θέση και να δηλώνω ότι διοικητικά δεν υπάρχουμε πουθενά. Το είπε. Δεν το επιτρέπω στον εαυτό μου. Το είπε όντως, στη συνέντευξη τύπου. Δεν μπορώ εγώ λοιπόν να θεωρήσω ότι αυτό το πράγμα είναι. Ο Ηρακλής θέλει σοβαρότητα. Πέρσι ο Ηρακλής είχε κάποιους βασικούς πυλώνες. Ειλικρινά, όσο περίεργο και αν σας φαίνεται, πέρσι ο Ηρακλής λειτουργήσε βάσει ενός σχεδίου. Δεν πήγε όπως να είναι.
Και φέτος όλα τα όπλα τα οποία θεωρούσα ότι θα μπορούσαν να τον βοηθήσουν, γιατί και εμείς να τον βοηθήσουμε θέλαμε. Σε πολλά πράγματα. Μα ήμασταν οι άνθρωποι οι οποίοι βρεθήκαμε στο περιθώριο. Εσείς δεν κάνετε. Πάντα ευχαριστούμε. Ξέρουμε εμείς έχουμε τον τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι αφού το στυλ του ήταν ότι εμείς έχουμε τον τρόπο, να αποδείξει ότι έχει τον τρόπο. Γιατί τον Ηρακλή τον παρέλαβε και πρέπει να τον παραδώσει από εκεί που τον παρέλαβε. Έτσι είναι η αλήθεια. Για να λέμε, γι' αυτό και λέω ότι πρέπει να κλείσει και τη χρήση του σε όλα. Σεβόμενος αυτό που μου είπες για το ιδρυτικό σωματείο. Θέλω να ρωτήσω. Προσωπική μου γνώμη. Όχι. Θέλω να ρωτήσω για εσένα προσωπικά και για τους υπόλοιπους μετόχους που πριν από 2-3 εβδομάδες είχατε μία συνάντηση με δική σου πρωτοβουλία και με κάποιους άλλους μετόχους στα γραφεία της ΠΑΕ με τον Παπαδόπουλο. Και επειδή ξέρω ότι εκείνη την περίοδο που έκαιγε το αγωνιστικό και όχι μόνο. Δεν θέλατε να βγει κάτι προς τα έξω για να μην γίνει κακό στην ομάδα. Τώρα που είμαστε στο και πέντε, όχι στο παραπέντε, τι μπορούμε να πούμε από εκείνη τη συνάντηση που είχαν κάνει οι μέτοχοι της Παϊρακλής με το μεγαλομέτοχο της Παϊρακλής? Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι έγινε μια. Για τον κόσμο, έτσι, όχι για μένα. Ακριβώς, για τον κόσμο. Ότι έγινε μια συζήτηση το οποίο του τέθηκαν όλα επιτάπητος. Mm-hmm. Δεν χαρίστηκε ούτε το κόμμα σε αυτά τα οποία ζητήσαμε. Θεωρώ ότι σε κάποια από τα ζητήματα τα οποία προχώρησαν το τελευταίο διάστημα ήταν γιατί εισακούστηκε αυτό το οποίο του είπαμε και θα πρέπει να γίνει αυτό ακριβώς που του είπαμε από την αρχή. Να κλείσει την οικονομική χρήση και να μην δημιουργήσει ούτε ένα ευρώ νέο χρέος. Το καλοκαίρι το προσπαθήσαμε πάρα πολύ και κάναμε και πολλά πράγματα τα οποία δεν ξέρει και ακόμα θα κάνουμε. Πράγματα για να προσπαθούσαμε να τον προστατεύσουμε. Δυστυχώς δεν άκουγε. Και το κακό είναι ότι όταν δεν ακούς και δεν ξέρεις, θα κάνεις λάθη. Μέσα σε αυτό, Νίκο, είναι και ο Θεοδωρίδης ή μόνο ο Παπαδόπουλος? Ο Ηλίας ο Θεοδωρίδης για μένα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μας βοήθησε και πέρσι και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήρθε λόγω Παπαδόπουλου, ήρθε λόγω το ότι γνώριζε κάποιους ανθρώπους και από πέρσι. Ναι. Από πέρσι. Ωραία. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει λεφτά και δεν ήταν υποχρεωμένος. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Ηλίας ο Θεοδωρίδης ό,τι έκανε το έκανε για τον εαυτό του και ίσως για την τρέλα του. Απλά έκανε και πολλά λάθη βάζοντας λεφτά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άκουσε. Μπορεί. Άκουσε. Όποιος δουλεύει θα κάνει και λάθη. Η μαθία έχει ότι κάποιος έχει την υποχρέωση και κάποιος δεν έχει την υποχρέωση. Με καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω, Γιώργο? Ναι. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Αυτός που έχει την υποχρέωση είναι αυτός που θα πρέπει να κάνει και αυτά που πρέπει να κάνει. Αν δεν υπήρχε ο Ηλίας και βλέποντας ότι τα λεφτά που έχει βάλει είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό και την οικονομική στενότητα την οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνεις ότι ίσως αυτά να είχαν γίνει και 3 μήνες πριν. Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις επειδή βάζεις λεφτά. Άκουσε με. Αυτό, σου ξαναλέω, είναι κάτι που σίγουρα δεν μπορεί. Ο καθένας κλείνεται για αυτό. Είναι το ένα και το άλλο, έτσι. Και ο καθένας κλείνεται για αυτά τα οποία έχει κάνει. Αλλά θέλω να σου πω ότι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή στον Ηρακλή είναι ότι πρέπει να βγει ο μεγαλομέτωχος και να ξεκαθαρίσει αυτό το οποίο θέλει να κάνει. Δεν νομίζω να το κάνει. Δύο συνεδέξεις τύπου έδινε. Και έδωσε και δεν το ξεκαθάρισε. Τώρα θα το κάνει. Μία ερώτηση ενός φίλου του Θοδωρή που μου θυμίζει και κάτι που νομίζω το έχεις πει και εδώ στην εκπομπή πριν από καιρό. Το είχες πει βέβαια έχοντας θεσμικό ρόλο ως πρόεδρος του Ιδρυτικού Σωματείου και μετά έχεις αποχωρήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το σημειώνω αυτό για να το θυμίζω και στον κόσμο. Όταν έλεγες ότι το δίσεξα Μαρτίνου καδρό σοφού για το ότι όποιος αναλαμβάνει την Παέρα Κλής θα πρέπει να υπάρχει μια θεσμική θωράκιση, το θυμάσαι πολύ καλά, και θα πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος είτε από το Ιδρυτικό Σωματείο από το Γάμα Σίγμα. Μήπως, λέει ο φίλος ο Θοδωρής, βρήκαν ανοιχτή πόρτα και μπήκαν και δεν υπήρχε αυτή η θωράκιση, δεν υπήρχε ο εξονυχιστικός έλεγχος, δεν υπήρχε αυτό που κάνατε πέρυσι για παράδειγμα που βγαίνατε και λέγατε κάθε 2 μήνες μπαίνει αυτό, βγαίνει αυτό, κάναμε εκείνο, κάναμε το άλλο. Μήπως φταίμε και εμείς? Προσπαθώ να μεταφράσω το μήνυμα του φίλου του Θοδωρή, έτσι. Θα σου απαντήσω, καταλαβαίνω το φίλο, θα σου πω. Το 10% δεν μπορούσαμε να το πάρουμε γιατί έπρεπε να τελειώσει ένα δικαστήριο το οποίο... Όχι, πέρα από το 10%. Μου λέει ο φίλος του Θοδωρή, αν καταλαβαίνω το μήνυμά του, για το πώς
πόσο ελέγχθηκε από την οικογένεια του Ηρακλείου τον Παπαδόπουλο. Αυτό νομίζω. Τον Παπαδόπουλο, επειδή γνωρίζουμε την κατάσταση, επειδή θέλω τα γεγονότα την αυτά, υπήρχαν δύο υποψήφοι. Εγώ ως πρόεδρος του Ερασιτέχνη, κάλεσα και τους δύο, μέχρι εντός των ορίων που προέβλεπε ο νόμος, να κάνουν τις απαιτούμενες ενέργειες για να καταστούν μεγαλομέτωχοι. Αυτό έπρεπε να κάνω και γι' αυτό δεν ήταν ένας από τους λόγους. Ένας από τους δύο πέρασε όλους τους ελέγχους, έτσι. Από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία μάλιστα δεν ήταν αναβαθμισμένη και πλέον αυτά που γινόντουσαν στο παρελθόν δεν γίνονται και είμαστε πιο συγκεκριμένος, κατέβαλε και το μετοχικό κεφάλαιο και κατέστη μεγαλομέτωχος της ΠΑΕ Ηρακλής. Εμείς τις μετοχές τις οποίες τις πήραμε, γιατί ζητήθηκε να έχει το 100% και του είπα 100% δεν θα πάρει ούτε ο Θεός τον Ηρακλή όσο βρίσκομαι εγώ εν ζωή. Και όχι εγώ και άλλοι άνθρωποι. 100% ξανά δεν θα πάρει κανείς. Και μάλιστα θα προσπαθήσουμε να τελειώσουμε και μέσα στην χρονιά που τρέχει το 10% για να πάρει το 89%. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι τόσο καιρό δεν έπρεπε εμείς να μιλάμε και δεν έπρεπε να κάνουμε, γιατί για να σου δώσω καταλάβεις, αν βγαίναμε και λέγαμε πράγματα από τα οποία διαφωνούσαμε ή δεν συμφωνούσαμε ή βλέπαμε το ένα και το άλλο, πιθανότητα θα μπορούσαμε να έχουμε κατηγορηθεί, γιατί είναι και ένα γνώρισμα του κόσμου του Ηρακλή, ότι να, επειδή αυτό δεν τον έχει τώρα, λες και ο Μιλόν έχει αποδείξει με τη στάση του ότι ο στόχος του ήταν... Ναι, αλλά το καταλαβαίνω και το σέβομαι απόλυτα αυτό που λες, αλλά ο σκοπός της οικογένειας ήταν να ελέγχει, όχι να κάνει αντιπολίτευση. Ακριβώς. Γι' αυτόν τον λόγο κιόλας προσπαθήσαμε και λίγο πριν γίνει το μοιραίο κακό, ζητήσαμε σύγκληση μετόχων και θέσαμε τα πάντα επιτάπητος του μεγαλομετόχου. Αυτό μπορούσαμε να κάνουμε και αυτό στις παρούσα πάντα, ναι. Και το κάναμε φωνάζοντάς τον και σου λέω ότι δεν πήγαμε για να γίνουμε φίλοι. Ναι, το καταλαβαίνω. Αυτό ακριβώς. Δεν πήγαμε για να γίνουμε φίλοι. Πάντα. Στο διατάφτα και στο πολύ δύσκολο. Κάθε φορά που ένας μεγαλομέτωχος στον Ηρακλή τα έκανε, να μην πω πώς τα έκανε, υπήρχαν κάποιοι που δημιουργούσαν είτε επιτροπές, είτε ομάδες, είτε όπως θες πες το, που μπαίνανε μπροστά για να σώσουν την ομάδα. Το έκανες και εσύ με Επιτροπή Σωτηρίας επί Παπαθανασάκη, γινότανε και επί Σπανουδάκη, γινότανε και επί Ρέμου. Τώρα μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί αν αφήσουμε τον Ηρακλή στα χέρια αυτών που είναι τώρα στην ΠΑΕ Ηρακλής, δεν ξέρω πραγματικά μετά και το σημερινό που έμαθα για το Λουκίνα, αν αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να κρατήσουν την ομάδα στην κατηγορία. Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να πιστώ ότι θέλουν να την κρατήσουν στην κατηγορία. Μπορεί να μπουν κάποιοι μπροστά, Νίκο, μήπως και τουλάχιστον να σωθεί η χρονιά, μέχρι να δούμε τι θα γίνει του χρόνου. Να μην δούμε τον Ηρακλή σε άλλη κατηγορία, αυτό εννοώ. Είτε αγωνιστικά είτε εξωαγωνιστικά. Αυτό θα πρέπει να γίνει μια ευρύτερη συνάντηση. Σύντομα, φαντάζομαι. Σύντομα, θεωρώ, να οργανωθεί κάτι τέτοιο, να βρεθούμε όλοι μαζί, να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε επιτέλους ότι θα το κάνουμε και θα είναι η τελειωτική φορά στην οποία θα την πατήσουμε. Παρά το ότι υπάρχει μεγαλομέτωχος, το ξαναλέω, γιατί και άλλες φορές υπήρχε και μπήκανε άλλοι. Μεγαλομέτωχος υπάρχει και ο μεγαλομέτωχος αυτός πρέπει να το καταλάβουμε, επειδή μιλάμε για ότι ήταν ο ιδρυτής της εταιρείας για τρία επόμενα χρόνια. Σωστά. Είναι αυτός, δεν αλλάζει, ναι. Μπορεί να γίνει η ίδια περίπτωση, να παραχωρήσει το management, να πάρει σε ιδιωτικό συμφωνητικό, να βγει άλλο, να πουλήσει, αλλά να είναι αυτός. Στην τρίτη τη τάξη κατηγορία θα είναι αυτός, αν χτυπά ξύλο η ομάδα βρεθεί εκεί. Τι θα είναι οι ομάδες. Αν θα είναι επαγγελματική κατηγορία ή όχι. Αυτός, αν είναι επαγγελματική. Λένε ότι θα είναι επαγγελματική και κάθε ομάδα θα πάρει 90.000 το χρόνο, αυτό λένε. 90.000, ακούστε να σας πω λίγο, επειδή Γιώργο άκουσε με λίγο κάτι. Ναι. Επειδή θεωρώ... Αυτά που λένε, λέω, έτσι δεν τα βγάζω το... Το ότι ο Ηρακλής στην πιο εύκολη β' εθνική όλων των εποχών... Έχει στόχο τη δεκάδα, ναι, είναι ντροπή. Όχι, δεν μπορεί να μπει στη δεκάδα. Όχι, δεν έχει στόχο τη δεκάδα. Στην πιο αστεία β' εθνική όλων των εποχών. Στην πιο αστεία β' εθνική και όποιος θέλει να μου πει ότι εγώ είμαι... εθεροβάμων και νομίζω και φαντάζομαι πράγματα, σας λέω ότι ο Ηρακλής αυτός, ο Ηρακλής ο φετινός, ο οποίος ειλικρινά με στεναχωρεί να τον βλέπω σε αυτή την κατάσταση, εάν είχε κερδίσει τα δύο μάτς με τον Ιγυνιακό και το μάτς με τη Σπάρτη,
και είχε πάρει σε ένα από τα υπόλοιπα της πλάκας παιχνίδια τα οποία έπαιξε 3 βαθμούς, θα ήταν 1 βαθμό από τον δεύτερο. Και ας είχε χάσει και από τη Δράμα, είχε χάσει και από την Κέρκυρα, είχε χάσει και από τον Εργοτέλη, είχε χάσει και από τον Πλατανιάλο κέρδισε. Ναι, μόνο μετά αν δουλειά να γίνεται και το ξέρεις καλά. Και σου λέω για μάτς που είναι εύκολα, δεν σου λέω ότι έπρεπε ο Ηρακλής να κάνει τη χρονιά που ήταν αίτητο. Με τον τελευταίο, ναι, με τον Αιγινιακό που είναι τελευταίο. Δηλαδή μην τρελαθούν, ο Ηρακλής είσαι. Έτσι. Για αυτά τα μάτς δεν πας ούτε με συστήματα, ούτε με αυτά. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το πρόβλημα, γι' αυτό και ο Γιάννης με έκανε τρομερή εντύπωση που μίλησε έτσι. Όπως και ο Τάσος όταν βγήκε να πει, είπε κάποια πράγματα και είχε δίκιο. Το πρόβλημα στον Ηρακλή ξεκινάει και τελειώνει σε ένα θέμα. Η διοίκηση πρέπει να είναι διοίκηση. Και πέρσι, παρόλο που ήμασταν ερασιτέχνες, υπήρχε διοίκηση σε όλα τα ζητήματα. Εάν λοιπόν η διοίκηση δεν επέτρεπε αυτό το πράγμα το οποίο συνέβαινε στα αποδυτήρια φετός, ο Ηρακλής υπήρχε πιθανότητα, γιατί δεν έχει κακό ρόστερ, το ξαναλέω, να κάνει πράγματα. Δεν έχει κακό ρόστερ. Απλά θα έπρεπε να καταλάβουν όλοι ότι βρίσκονται στον Ηρακλή. Πρέπει να καταλάβουμε ότι και πέρσι, είναι κάτι το οποίο θα σου πω μετά από ένα χρόνο, ποτέ πέρσι στα λεγόμενά μου δεν χρησιμοποίησε ότι ο Ηρακλής είναι προβληματικό σωματείο. Υπήρχε λόγος. Ο Ηρακλής δεν είναι προβληματικός. Οι άνθρωποι που διοικούν τον Ηρακλή είναι προβληματικοί. Και η νοοτροπία η οποία πηγάζει δίπλα από αυτό το όλο πράγμα είναι το προβληματικό και αυτό πρέπει να διορθωθεί. Ο σύλλογος πρέπει να επιστρέψει εκεί που ήταν πάντοτε. Μέσα στις 6 καλύτερες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος. Είναι χρέος όλης της οικογένειας. Είναι χρέος όσων είμαστε και νιώθουμε Ηρακλής. Να βρούμε τον τρόπο να επιστρέψει ο Ηρακλής από εκεί. Από τον κάτι πρέπει να γίνει όμως σύντομα, γιατί υπάρχει παιχνίδι το Σάββατο και στο Καπάκι την Τετάρτη και χάνεται ήδη πολύτιμος χρόνος. Και γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει ήδη χάθηκε. Αυτό να γίνει σύντομα, αλλά σε αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας είναι ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε μία φορά κάτι από το 1 και να το υποστηρίξουμε έως το 10. Γιατί στον Ηρακλή έχουμε την τάση να ξεκινάμε από το 1. Να μαζευόμαστε όλοι στο 1 και μέχρι το 10 να έχουν φύγει μισή. Το λέω εγώ. Γι' αυτό το λέω. Το λέω. Αυτό είναι το θέμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είχες πάρα πολύ καιρό να τοποθετηθείς. Βέβαια, για άλλο λόγο, με άλλη αιτία μάλλον τα είπαμε στον αέρα, αλλά νομίζω ότι άξιζε να πούμε και τα υπόλοιπα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.